Deus Ex. Deus Ex. Mankind Divided. Mankind Divided. Human Revolution, Augmentation, Prosthetics. Human Revolution το προηγούμενο, ρε. Ρομποτάκι. Τα πάντα, ρε. Τα πάντα. Ναι. Welcome to an augmented situation in Prague, reality, πράγμα, δεν ξέρω τι είναι το παιχνίδι. Εντάξει, ναι, 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 ναι. Να σε βοηθήσω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το Deus Ex είχε το δικό του hype train. Φέτος. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια τεράστια καμπάνια η οποία συμπεριλαμβάνει actual scientific σεμινάρια όπου φέρναν, δοκιμάζαν διάφορα prosthetics και πολύ καλή η δουλειά του. Ναι, 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 ναι. Απλά συνεργαστήκα με Ινστιτούτα τα οποία κάμουν συμπραγματικά prosthetics, μιλούμε που το μηδέν. Δηλαδή ναι, άνθρωπος ναι, ναι. ο οποίος δεν είχε το sharing του που τον αγκώναν και κάτω και είχε functional prosthetic, ναι, κανονικό. Και τελικά. Ναι, 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 σωστά. Λοιπόν, είναι το δικό του hype train, το Mankind Divided, να το πούμε, και ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα την G3 Great Games για την χορηγία του παιχνιδιού. Mm-hmm. Και να πούμε ότι το Deus Ex, όταν πρωτοφύγεν πριν 1,5 δεκαετία, ήταν το κάτι άλλο, δηλαδή it was a great game. Ναι, θυμούμαι και εγώ, εντάξει, προσωπικά δεν ήμουν ποτέ φαν, αλλά είχα ακούσει ότι ήταν ένα πολύ εκτεταμένο universe με interactions και τελικά. Πανέμορφο παιχνίδι, το πρώτο Deus Ex ήταν πανέμορφο. Το δεύτερο ήταν λίγο σκατά. Ναι, το δεύτερο ήταν καθόλου καλό και έκανα σε έναν reboot of sorts με το Human Revolution, με τον ίδιο χαρακτήρα, ο Adam Jensen κλπ. Δουλεύει για μια εταιρεία, έχει ένα ατύχημα. Και γίνεται 3D robotic. Ναι. Στην τσιά που ξεκινάς να μπαίνεις μέσα στο μυαλό του χαρακτήρα, είναι σημαντικό το που το λέω επειδή είναι μισόν RPG το παιχνίδι. Ναι. Και it plays like an RPG. Έχει full inventory με management των slots κλπ. Και σαν οποιοδήποτε καλό RPG έχει και κάτι ασχρά DLC πακέτα, microtransactions τα οποία εισαχθήκαν post-release. Μπορείς να αγοράσεις credits. Credits. Τα οποία βρίσκεις παντού, για να γίνουμε. Ακριβώς, ή parts για να κάνεις upgrade τα όπλα σου. Δηλαδή, όχι shameless, κάτι παραπάνω που shameless. Κάτι λιγότερο που shameless καλύτερα, κάτι πιο minuscule. Welcome to gaming in 2016. Yeah, 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 yeah. Και μετά ξεκινάζουμε την EA. Και μετά ξεκινάζουμε την EA που κάνει τα season pass της. Ναι, το Battlefront ήταν ηλίθιο παιχνίδι. Το Battlefield όμως ήταν ηλίθιο παιχνίδι. Και έφυγε ένα πολύ μεγάλο release, αλλά οι Γάλλοι και οι Ρώσοι είναι DLC λαλούς. Ναι, και αλλού σου παίρνει, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ για να παίξεις όπως σου κάνει. Όπα, όπα. Είναι το επόμενο πράγμα. Τι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, we digress. We digress, but... Not very much, not very much. Λοιπόν, κυκλοφόρησε, βάσει το πόδι το γυρίζουμε τούτον, εχθές, δηλαδή την Πέμπτη, την Τετάρτη του παιχνίδι, με συγχωρείτε, και είχα την ευκαιρία να κάτσω το παίξω λίγο, έχοντας τελειώσει κανονικά και το 1, και το 2, και το Human Revolution. Είχα την ευκαιρία να τελειώσω με τη σιγά σιγά να τους δω την ώρα τους και να τα απολαύσω. Οπότε, transitions and glitches and... Let's go see exactly why this Deus Ex might not be the Deus Ex you're looking for and I didn't ask for this. Sorry. It's transition. Transition. Του φεξής. Eidos Montreal. Eidos, υπάρχει κομμάτι. Eidos, ναι, επιμένουν, επιμένουν. Νίξες. Επιμένουν επειδή είναι το μόνο πράγμα που έχουν το Deus Ex. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι καν cult following, έχει πολλά μεγάλο following το Deus Ex. Ναι ρε, επειδή τάχα ήταν καλός τίτλος, ναι. Και το Human Revolution, close to perfect. Close to fucking perfect. Όταν τι έχουμε δαμέ, έχουμε store, Jensen stores, breach, extras, options, shop. Φίλε μου, future of gaming. Credits, boost. Credits και πράξεις που έτσι ονομάζονται τα upgrade. Εντάξει, κυκλοφόρησε ένα statement ότι το παιχνίδι είναι τόσο καλά μπαλανσαρισμένο που πιάνει τα πράξεις kits μέσα στο παιχνίδι ακριβώς και με που πρέπει να τα πιάσεις. Ναι, αλλά θέλεις. Αγοράζεις. Αγοράζεις. Που τη μια. How can you fault the publisher? Αν είσαι άτομο που τα αγοράζουν, σίγουρα. Πάντα υπάρχει έναν σμακ που να τα αγοράσει. Anyway, this detracts from the whole experience. Πριν πάμε στο story που είναι το zooming και το κρέας. Του Deus Ex. Ναι. Να πούμε ότι έχει ένα άλλο game mode, το Breach, που ουσιαστικά είσαι ένας hacker και καλά, ξεχωριστή ιστορία από το main story, ως ένα σημείο, απλά πρέπει να κάνεις hack το mainframe μιας μεγάλης εταιρείας κλπ. Και κάνεις το μέσο ένα virtual reality. Όπως τα VR missions του Metal Gear type of thing. Exactly. Αλλά για hacking.
Μετά είδα controls, το όπλο, το jump του, τα augmented abilities κλπ. Μάλιστα περιπτώσει, είναι για το πράγμα που ήρθαμε εδώ για να δούμε το επόμενο adventure του Adam Jensen, του augmented... Να το αρχίσεις που την αρχή. Όχι. Να πούμε τον γύρο που θα δούμε. Ναι. Το παιχνίδι ξεκινά με δύο χρόνια μετά από το Human Revolution. Έτσι χοντρά το τι έγινε στο Human Revolution. Ο Jensen δούλευκε σαν security στη μεγαλύτερη εταιρεία Augmentations. Ναι. Και υπήρχαν μεγαλοεταιρείες οι οποίες ήθελαν να γυρίσουν τον κόσμο ενάντια στα Augmentations. Ναι. Λοιπόν, το τι έγινε, κάποιος ήρθε και έκαμε να activate έναν microchip το οποίο έκαμε να install στους περισσότερους augmented και έκαμε τους να φαλάρουν. Και ξεκίνησε μια μεγάλη υπόθεση ναι, στυλ. Oh shit, οι augmented σκοτώνουν κόσμο. Ο πρωταγωνιστής έπρεπε να βουρήσει, να σταματήσει τον microchip που τον έκαμε τη ζημιά. And that was the final mission of Human Revolution. Η Sarif Industries, η εταιρεία την οποία δουλεύει ο Jensen, πλέον δουλεύει ο ίδιος και τώρα δουλεύει και με την Interpol. Και ό,τι γίνεται, τώρα δημιουργήθηκε μια απαρθία ανάμεσα στους augmented και τους naturals. Και το zoom in της ιστορίας διαδραματίζεται στην Πράγα. Όπου είναι η βάση του Jensen. Η ιστορία μας ξεκινά με ένα intro στο Dubai. Εντζήνουν πέθα δούμε. Η Μάλιστα, πρώτη αποστολή στο Dubai. Okay. Ναι. Όπου πιάνεις... Γιατί παίρνεις 47 ώρες να κάνει load όμως. That is a good question. Α, Εντζήν, κόμμα να μπούμε στα καλά τα ζουμιά του παιχνιδιού. Πώς ήταν μπαγκζούθια του κλπ. Mm-hmm. Λοιπόν, να κάνει λίγο ρίτσα να κάνει το load του. Δεν το ξέρω γιατί. Χτες εδώ κάνουμε load μια χαρά. Πολύ καλά. Ναι. Έχει ένα ωραίο mouse lag. Mm-hmm. Mouse acceleration του κόλου. Οπ! Ναι. Μετά από την αποστολή στο Dubai, κατά την οποία επίαν να κάνουν meet Interpol agents, έναν double agent που δούλευκε για κάτι Ισλαμιστές, να το πω έτσι απαλά και να μην τυραχτούν κάποιοι. Extreme fundamentalists. Που ήταν να κάνουν συν... Space! Σιγά. Εντάξει, είναι το καλό το keyboard. Που ήταν να κάνουν συν meeting για έναν arms deal μαζί με ένα δικό σου agent. Και όταν πάει στο αμένα να σταματήσεις τον deal, ας πούμε, μπουκάρουν συν augmented και κάνουν συν terrorist attack. Μοιάζει με το σώμα. Σταμάτα. Can you pick things up? Some things, yes. Κάνεις τα μέτα, αύκει και ωράδιο, κάνω να κατσαρίσει. Του ήταν sellable, αλλά λύσεις το καθαρά ότι κάνεις το απλά για το πουλήσεις. Λοιπόν, ανοίξει τα ερμάρκα, κάνεις EMP σφαίρες για το pistol, έρχεσαι στην τουαλέτα. Α, ανοίγουν τα blinds αυτόματα επειδή έτσι είπαινε ο ίδιος. Ωπα. Ωπ. Ωπ. Μάλιστα, κύριε. Πάρε κάποιο θυμηθικά το Q χωρίς να ακούω το παιχνίδι. Λοιπόν, ανοίξει να κάνεις το medipack, μάλιστα. Αυτή στο πλυντήριο και το στεγνοτήριο. Και όλες του να κάνει μπάνιο and you'll have to watch this. I will not skip it. Μάλιστα. Shower time. Ο τύπος είναι πολλά παραπάνω ρομπότ από τον άνθρωπο. Yes. Επειδή εσύ δεν τον ένας άλλος augmented μέσα από έναν τείχον στο προηγούμενο. Mm-hmm. Κατά την οποία επίθεση έχασε και την αγάπη δικιά του, plot twist, δεν την έχασε. Εν είχε πεθάνει κανένας που είναι τους scientists. Απλά έκαναν τους kidnap για να δουλέψουν πάνω στα chips με το οποίο έκαναν control τους υπόλοιπους augmented. Ένα γάμο σκύπω όμως επειδή είμαι κοφτή. Λοιπόν, τούτο το διαμέρισμα του Jensen στην Πράγα. Ο οποίος ήρθε μετά από τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο σταθμό του τρένου. Και μετά από την επίθεση, όπως όλα τα παραπάνω Ιαπωνέζικα παιχνίδια, και αν είναι Ιαπωνέζικο παιχνίδι, που ξεκινάς κάνεις την πρώτη αποστολή με όλα τα powers, και μετά κάτι γίνεται και χάνεις τα όλα. Ναι. That's exactly what happened. Πολύ καλά. Όλα τα augmentations που είσαι, ας πούμε. Και τις ευκαιρίες που τον ντους τώρα με το sniper rifle, για μένα έτοιμο στο inventory, ας πούμε. Εντάξει, εδώ inventory δαμε, θα δεις πρέπει να κάνεις manage. Πού τα κρύφτηκαν τα άνθρωπα, τον τα πράγματα ο άνθρωπος. Τα? Πού τα κρύφτηκαν τα πράγματα ο άνθρωπος. Ξέρω εγώ, έχουν πάρει μάτα έπνοια. Και ας πούμε, ντουσ, ας πούμε. He did. He just came out of the shower. Μπαίνεις δαμε, ξεκλειώνεις. Α! Μπαίνεις στο smart home, μιλάς στο σπίτι σου. Αλλιώς, to open the wall panel. Exit. Ανοίγει το wall panel. Τσάμε. Τσάμε, χτες, όπως μπήκαν κάποια πράγματα, απλά κόλλησε. Μάλιστα. Όχι crash. Απλά κόλλησε. Έπια τα ντουθιό. Δεν μπορούσα να κάνω escape και να έρθω πίσω. Όταν είχα αποτέλεσμα escape, εμφανίζεται μόνο το μενού. Anyway, το mouse lag ισχύει ακόμα λίγο. Είναι πολύ σπαστικό. Απίστευτα σπαστικό. Λοιπόν, αν έπιανε ο Sarif τηλέφωνο ο προηγούμενο μάστρο, θα θέλει να φτιάξει τον τηλέφωνο να σου πει κάποια πράγματα. Να το κάνω skip όμω. Να κάνω την ιστορία ο κόσμο, να τη ζήσει ο ίδιο. Απλά εμεί είμαστε εδώ να δείξουμε γενικά ότι παίζει με το Deus Ex, το Mankind Divided.
Στον κόσμο εννοείται πως... It looks nice. Sure does. Ναι. Όμορφο παιχνίδι. Θεωρείς. Και κάπου τσάμε δίπλα από το δεξί του βυζί εγκριμένο το tranquilizer ρε. Επιμένεις. Επιμένω. Εντάξει, έκανα καλή δουλειά με assets τα οποία δεν είναι ακριβώς top notch. Τι εννοείς. Είναι... Κάποια textures... Τα textures πρόσεξε ότι είναι λίγο χαμηλά. Ναι. Ναι, κάποια textures είναι προηγούμενης γενιάς, ας πούμε. Εντάξει, όλα τα textures είναι προηγούμενης γενιάς. That's okay. Concede, I'm not gonna go. Εντάξει, okay. Ένα, κάνουμε για ένα. Skip, έλα, έλα. Είπα, έλα. Hop. Move on. Μπράβο, θέλεις με αυτό στο Λονδίνο, ναι, επειδή να κάνουμε σε έναν habitat για μόνον augmented. Ναι. Is that the right way to go? Blah, 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 blah. He's an idealist, unless maybe you don't want him to be an idealist. More on that later, επειδή έχει επιλογές, αφού είναι RPG το παιχνίδι. Είναι technically an RPG. Λοιπόν, και φκένεις έξω στις στράτες της Πράγας για να ξεκινήσεις το Deus Ex. Α, τώρα αντίθεκε. Οκ, πάλι καλά. Το tranquilizer rifle τώρα που βρίσκεται, με σουγγιλέκο. Δεν στη δεξιά κολόμπουγκα. Μάλλον, ναι. Λοιπόν, φκένεις έξω. Ας δούμε λίγο το περιβάλλον. Looks good. Μπαμ. Κάνουμε τώρα αυτό για να μην χτυπήσει πέφτοντας από ψηλές αποστάσεις. Λοιπόν, regroup before heading out. You know what, I'm gonna do just that. Μπορώ να ξοδέψω 2 ώρες just going around this part of Prague. Μόνο και μόνο για να δει ο κόσμος ότι έχει μαγαζιά, έχει side quests, πάστα side quests, πάστα side quests. Και μπορείς να μπαίνεις σε κάθε μαγαζί. Μόνο και να μπορεί ανοιχτά. Και μπορεί να μπαίνει. Λοιπόν, αν τα πάμε λόγια στο subway, αν εννοείται πως ανά πάσα στιγμή έχει μπάτσους που κάνουν τους ελέγχους για augmented κλπ. Και αν δεν κάνουμε λάθος, θα βρεις έναν credit launcher, το οποίο αν το πιάω, έφευγε κάθε λόγια. No. Oh, είδαμε. Εντάξει, okay. Alright. Yeah, here's our first taste of Deus Ex. Εχθές έπιασα το γιο μου αντίποτε. Ναι. Yeah. Άρα νομίζω δεν πρέπει να πιάω εκείνον το... Ωραία, πολλά καλά πάεις. Grenade launcher. Πολλά καλά τα πιες. Εννοείται πως θα θέλεις καλή στο πλωμάνο και αρκεύκεις. Να ξυριάζεις. Ναι. Αλλά let's not do that. Why not? It's how you're meant to play the game, man. No, it's not how you're meant to play the game. Of course it is. No. You can't play the game. If you can do it in the game, you can play it like that. But you shouldn't. Ακριβώς τούτο. No, but you shouldn't play it like that. Oh, watch it. Hey. Ναι, άρκεψε. Holster. Άρκεψε. No. Holster. Nice. Φυσικά, αν δεν κάνω tranquilize, τούτο δαμέ, ας πούμε, δεν πήγας τίποτα. Μπορείς να στείλεις που... No. Can you grab and throw? Dr. Cole, no. Need to pay your worst game ever. No, I wish you could. A really good time for me, like right now. Something wrong? There are some guys in my bookshop. Λοιπόν, πάμε στο Subway για να πάμε πίσω στην Interpol για να μας δούμε την επόμενη μας αποστολή. That's the wrong way to go. The front door. I am sprinting slower than I am actually walking. Πολύ καλά. Λοιπόν, πότα. Εν τω εξέστασαι, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του sprint και του walk. Και σαν να περπατάς. Μιλάχιστη. Εντάξει, ναι, δαμέ, στην αποστολή διαφορετικό. Ναι. Λοιπόν, Naturals και Oggs, το Segregation και η Απαρθήτης όλων των μεγαλείων. Αν την πω που δεν πήγεται. Αφού είναι με Natural. Να πεις κάτι, είσαι να πει τίποτα. Πάτε σίγουρο για πρόσωπο. Ναι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Ωπα φίλε. Ανάκουες, μίλησε τσέχικα για με. Ναι. Είναι μερκάτο νάτσο αστυλία. Α, με έθηκε άλλο στυλ. Πάλε καλά. Ναι, αλλά είπες, all red og, you're clear to go. Ναι. Σε og με μέσο βασικά. Ναι. Όπου θέλω πάω πέτω. Η πλήστη δαμέ είναι interactive, δηλαδή μιλάς τους. Ναι, ο ένας από τους σύνδεσμους μες στην Πράγα λαλί σου, έλα βοήθαμε και εγώ το μαφιόζους που έξω από το μαγαζί μου. Ακούεις για τους μαφιόζους, όχι, διαβάζεις για τους μαφιόζους, αν θέλεις κατά λάθος μια εφημερίδα που βρίσκεις σε ένα δωμάτιο, εάν πάει. Έτσι πράγματα. No, it's open world to a certain extent. Okay. I shouldn't be here, εννοείται. Αλλά γιατί η τύχη να με έτσι, I shouldn't be here. Boxes. Έχει augmentation τα μάτια του για να θωρεί καλύτερα. Έχει σιγά μεγα...
μεταγενέστερο στάδιο έχει και stealth, έχει silent feet, το όλα δοκιμάζεσαι στην πρώτη αποστολή. Λοιπόν, στο Dubai. What the hell? Τι έχει να μιλήσει γιατί είναι. Find Colin. I don't want to find Colin. Give my other mission. God damn it. Βγάλε ένα όπλο και κάμε κάτι αρκεψά να παρανόδαμε, ας πούμε. Είναι παρανόδας. This is like Subway Station Simulator, ας πούμε, 2016. Κοίτα, it's an RPG. Παιχνίδι μου να κάτσεις, and then... Κάμε καμιά μαλακία, ας πούμε, να γελάσω. Δεν θα κάνω μαλακία, περίμενε. Θες να κάνω μαλακίες, μπαίνω μέσα μια αποστολή μου να έρθει και να κάνω μαλακίες. Καλό. You spend a lot of time looking at his face as if the game is sucking its own dick a little bit too much. Ναι. Άδε το modeling μας, άδε, εγκαλώς είναι, εγκαλώς. Άδε για αλλού είναι το, άδε άλλο πλάνο. The story ain't that well written. It's a bit too... Οπ, πώς μας κάνουμε το loading screen. Ναι. Αλλάσουμε την camera angle μέσα σε ένα βαγόνι. Don't get me wrong, όταν παίζεις το παιχνίδι, το option του stealth ή του non, lethal stealth ας πούμε, παίζει το ρόλο του. Καμιά κάμερα μέσα στο ρουθούνι τον έβαλαν. Να δούμε και το perspective. Όχι. Ή που τα μάθηκε του. Lord forbid. Που τα μάθηκε του αφού θωρείς όλο το παιχνίδι. I know. Ναι, αλλά... Όχι, δεν νομίζεις που πάει. Κάνεις cover, θωρείς το third person. Α, alright. An equally split between third person και first person το παιχνίδι. Still loading. Mm-hmm. Μου ξαναπείς τίποτα για το Mass Effect, το ένα. Εκτός του γεγονότος δε χαλιά, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε ένα RPG action game, μας το κάνουμε just και μας. And it was fucking great. Λοιπόν, ήρθαμε. I can't even pronounce that. Throw some gravel in your mouth and have a go. Thank you. Ίσως πρέπει να ξέρω να είναι part τσέχος ο Άντις. Καλά να πάθει, ας πρόσεχε. Τσιτζάμε ρε. Κλάνκ, σε κλάνκ. What? Is that what it is? Sounds impressive. Are you going to be a problem? Eyes to yourself. Οκ, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καμνείς εμπούλη, ας πούμε, ο NPC. Ναι, κανονικά. Πυρόλα μες τα μάθηκια, ας πούμε. Oh, wow, you wanna do that, huh? Ένα λεπτό, περίμενε. Αφού, θα σου χαλάσω κάτι. Περίμενε, κάτσε να βγάλει το κράνος του. Actually, γιατί είναι κάποιο τάιφουν, δάμε. Τι είναι το τάιφουν? Τι είναι το τάιφουν? Ένα νομπλικό σύστημα το οποίο είναι πιαστό από το τέλος του 2. Τσούπλα, λίγο. Α, μόνο για disabling. Α. Λοιπόν, βάλεις το τούτον. Νομίζω 30 σφαίρες. Έχω το ίδιο, έχω το ίδιο. Ωπα, εντάξει. Τσα, είπεν του, αλλά να μεθάνω. Οπότε να χρησιμοποιάσαι έτσι λίγο το μετ. Οπ. Ωραία. Χειρομοβίδας. Είναι λίθαλ όμως. Εντάξει, σκοτώσαμε. Τους όμως ήταν λίθαλ. Φωρείς, έμπες να παίξεις σαν Grand Theft Auto, δηλαδή να βγεις έξω, να αρχίσεις να σφάχνεις και να σάχνεις ιστορίες, ας πούμε. Right. You can't do that in the open world segment of the game. Να μπεις καλά, να μπεις αποστολή, you're bound to either knock people out or να τους σκοτώσεις, ας πούμε. Μα έχεις και τρόπο να παίξεις εντελώς pacifist, δεν είναι, μπορείς να βγάλεις όλο παιχνίδι χωρίς να σκοτώσεις κάποιον. Pacifist είναι σχετικό, ενώ you're still punching people in the face and the throat. Λέμε. Ναι. Αν θέλεις, παίζεις το lethal ή non-lethal το παιχνίδι, δεν έχει θεολογία. Όχι, έχεις θεολογία. Ακριβώς, είναι ακριβώς θεολογία. Ναι, το θέμα είναι ότι καμνή reward είναι ακόμα παραπάνω το stealth. Και λίγο κουραστικό. Επειδή έχει φορές πρέπει να παίξω από το lethal, ας πούμε. Αλλά η χρυσή τομή νομίζω είναι κάπου μεταξύ των δύο. Έχει αποστολές που να πω να παίξω non-lethal. Π.χ. στο Dubai, το πρώτο μέρος της αποστολής έπαιξα το non-lethal. Στο τέλος, επειδή ήταν έτσι λίγο urgent η κουβέντα, the chopper shouldn't escape, αρκεύει και σκοτώνει. Είναι θέμα. Μάλιστα.
Α, μάλιστα. Αν πεις κοντά στο Καρόλο, δαμε. Ναι, ναι, είναι μάλλον στην απόσταση του Καρόλου. Μάλιστα. Τι είναι το ξεκάρφο το πολύγωνο που πάνω είναι να μπωνε. Τούτον είναι μεγάλα archives, servers, μιας μεγάλης εταιρείας. Ο λόγος που ξέρω είναι επειδή έπαιξα το Bridge, το extra, το multiplayer game. Ναι. Α, multiplayer επειδή έχει leaderboards. Mm. Λοιπόν... Αλλά single player βασικά. Ναι, απλά έχει leaderboards, ναι. Τι είναι τούτο. Μάλιστα. Να κάνει την αποστολή μας. Πολλά μυστική Interpol. Πάρα πολλά μυστική. Ανοίξει μια τουαλέτα. Start talking to the toilet. Μπράβο. Και σου δώσουν top secret information. Yes. Καλό. Yes. Getting things done. Getting things done. Ναι, κάνε checks. Πήγαινε να κάνεις level up. Για να καίστες. Παράξεις. 1000% υπολογίζω ότι είναι το elevator ride, ήταν μόνο και μόνο. Για να καλύψει ο loading screen. Καλά. Λοιπόν, πάμε... Οπα. Οπα. Αυτοκτόνησε. Οπα. Εντάξει, απλά είχαμε έναν drop μέχρι ideas. Ναι, είχε ένα έτσι κόλλημα. Θωρείς, τα textures. Look. Έναν. Ναι. Τουαλέτες. Πολλά καλά. Καθρέφτες δεν υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι, επειδή δεν θέλαμε να κάνουμε. Ναι. Οπότε, να σου κατασκευάσω όλο το νερό να πιερώσω έναν απίστευτο λαρκασμό. Όπως έπρεπε. Λοιπόν, πάμε έξω, αν βρούμε την αποστολή μας, πρέπει να δείξουμε τον κόσμο λίγο Deus Ex. Τι είναι το. Plant the Whisper, oh, ναι, παίζει λίγο Double Crossing. Επειδή, Angie Illuminati μες στην κουβέντα. Ναι, ας πάντω, η μουσική του X-Files πάνε κολλά. Όπα. Adam, you're here, you made it in. Okay. Hey, ναι, ναι, ναι. Best eyebrows on a game character ever. Ναι, ναι. Αξίζει βραβείο τον το πράγμα. Τι συμβαίνει εδώ ακριβώς. Υπέροχα. Ναι. Με βριασμένες κάμπιες. Ηλίας του Φεξής, ο voice actor, παρέπτοντος, του Adam Jensen. What's this? Thanks, Aria. Μάλιστα. Busy day, yes. Bravo. Copy a cop somewhere else. Άντε, μπράβο. Copy an Interpol agent somewhere else. Όχι, ρε. Μπαίνουμε έτσι ξεκάρφωνα μέσα στους servers. Αυτό που είναι η κάμερα. Δηλαδή, η κάμερα θωρεί μας. Θέλω και ένα SN card, μάλιστα. Καταλάβες, fetch quest. Κόμμα να ξεκινήσουμε. Εγώ είναι η κάρτα βεθιά. Παίζει πολλά από το σώμα των το πράγμα. Και σώμα ρε. Πολλά παρομοίω. Δεν έχει όπλα το σώμα. Το σώμα έχει μόνο το... Περίμενε, το έχει όπλα που είναι useless. Δεν εννοώ. Μπορεί να κάψω τα μία σύρνω σφαίρες ας πούμε. Μπορεί. Ένα λεπτό είναι πολύ σε. Έλα, φάει στο. Ωραία, λοιπόν, καλό. Έλα, κάνω ένα quick save. Να πατήσω ένα, δύο. Καλό, πάνω το όπλο. Εμμαφινί. Εμμαφινί. Oh, wow. Worst ούτε game να, ever. Ούτε να κάνω Typhoon. Anyway. Holy shit. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να... 7 ώρες που να βρούμε την κάρτα τώρα. Θέλει commitment. Ναι. Θέλει commitment να κάτσεις να παίξεις. It's an RPG. Μήπως ήταν καλύτερα να δούμε τον bridge. Mode, αν είναι λίγο πιο direct to action. Περίμενε. Βγούμε έξω. Πάμε πάνω, πάμε πίσω. There we go. Πιουί. Τα λέει ζερούθηκια. Τουν τουν τουρουν τουν 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 τουρουν τουρουν τουν τουρουν. Loading screen. Ναι, είναι loading screen. Ναι, κανονικά. Ωωωω, περάτε λέει ο Νίλιγκο, γίνει πως αντέχετε. Εντάξει, οκ. Έτσι είδαμε λίγο motion sickness με το επεισόδιο. Ωχ. Ο κύριος. Τσία, ρούι. Μάρσι, sorry, κυρία. Ωπα, μη γίνεται. Sorry if I was rude before. Store had been empty, blah blah. Πήρα πολλά. What? It is giving respect for
very nice conversation in Deus. Τέλειο, τέλειο. Κατάλαβες να μου πει, ναι, 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 ναι. Τρυπίνδωνε ρωτσιά, να πεθάνεις, ξέρεις το, ναι. Well, god damn it. That's what you get for smoking. Καλά μιλούμε. Τα παράθυρα μπορείς να τα προβλήσεις. Yay! Οι destructible environments για να γίνει το look του παιχνιδιού είναι καλό. Είναι λίγο κλάνκι το control, ρε φίλε μας. Κλάνκι με ποια έννοια όμως. It's clunky, ενώ είναι πολύ responsive, πρώτα απ' όλα. Τι νόμου πατάς να κάνεις λίγο vague at sometimes. Όπας! Όπας, μάλιστα. Όπας! Ποιος πρέπει όλα, ρε. Ρε, μην πρέπει όλα, ρε. Who's shooting at me? What the fuck? Hey! Stop it! Whoop! Κάμε τις κάβες πίσω από τη γυαλίνη πόρτα. Man, όπα! Παμ! Κι όμως αρέσει να το πρέπει να κάνει fade to black για να κάνει τα kills. I don't like that fact. Like, all right. What happened to just πατάς το κουμπί και γίνεται. Ναι. Έχει πολλούς τρόπους με τους οποίους κάνεις ένα disconnect που το παιχνίδι τη στιγμή που θέλεις να είσαι immersed. Alright. Στο ξεκίνημα μετά από την αποστολή του Dubai έπρεπε να κάνω ένα δεκάλεπτο, μια δεκάλεπτη φάση που ξεκινά first person μόλις μπει πράγμα, αλλά δεν τον ελέγχεις. Έχεις λίγο έλεγχο και λέντου με το mouse. Κάπως... Εντάξει. Πες κιά. Θέλεις να είμαι immersed μέσα στον κόσμο. Άγιζε να είμαι immersed. Μετά κάνεις το γιακά σου. Είναι πολλά clunky τα control, δηλαδή πολλά unresponsive σε κάποιες φάσεις. Το mouse έχει έναν πολλά καθυστερημένο mouse acceleration. Τι έχει εδώ μέσα. Τι... Περτώ. Πιμδίες. Τσέχι. Thank you. Ουλαλείς. Τσέχι αλλά λέει Αγγλές, δεν ξέρω. Με διέργο. Yeah. Ενώ εντάξει. Τουλάχιστον μπήκαν στον κόπο να βάλουν τσέχικα μέσα στην κουμέντα. Πηλέ μου που λαλούμε, πηλέ μου. Οπ. Πράτς και μέτρο, μάλιστα. Πράτς και μέτρο ρε. Εντάξει, πράτς και. Οπ, που πάνω σου. Ωε ρε μαλάκα. Μάλιστα. Ναι, 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 είμαι ογκ. Παγκάντζελα, ναι, ναι, είμαι ογκ. Αφού είναι σιτρώνω ποδά. Πρέπει να περιμένω ποδά, ας πούμε, για να βάω. Για να σπάντω. Μία ώρα με ξύνεσαι. Λοιπόν, πάμε πίσω να ας δείξω ότι... Ξέρω να δούμε το άλλο το loading screen με το τρένο τώρα. Ευελπιστώ ότι επειδή έκαμε το ίδιο μια φορά, δεν θα ξανακάμε τόσο μεγάλο. Ευελπιστώ. Τώρα να δούμε, μπορώ να σου αρκεψει άλλο loading bar τώρα. Άντε ρε, σου φύγει μπήκε στο Steam, ναι, μπράβο, όλοι μας είμαστε Steam. Εντάξει, τέλειος, καταλάβες. Οκ, ένα είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχει βάθος το παιχνίδι. Έχει μια μεγάλη ιστορία. Πόσες ώρες πάει εδώ το πράγμα περίπου? Κάνα 30 ώρες, 40 ώρες, 50 ώρες, χιλιάδες. Όχι, 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 δεν έχω ιδέα. 30 ώρες νομίζω ότι θα βγάλει. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα. Καλά, δηλαδή. Να κάνεις πρόβλημα, πάλι ρε κομπάρε. Πάλι να κάνεις πρόβλημα. Learn it, leave it, go. Γιατί πρέπει να κάνει fade to black τώρα? Εντάξει. Όχι ρε κουμπάρε. Α, τώρα βουρώ. Εντάξει. Έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα. I get blamed for everything. Άραγε. 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 I get blamed for everything. Yeah, because you... That's fine. Yeah. Μην πω τίποτα, πλέξουμε τώρα. Wait, this is a different station. Burger. Burger, καλό. Θες η burger? Άτε ρε φίλε. Δηλαδή... Oh, you don't look silly at all. Θα βλέπαμε την chilling αυτό. No, I don't know you. Listen, I don't have the time. Α, στα τσέχικα. Πάλε, δεν το κόμουν επειδή είσαι εσύ. Όπα. And the monument station, ναι, σωστά. Φίλε, έκαμε load. Το ίδιο level. Ναι. Α, θέλεις. Απλά πιέμες. There's your immersion. There's your immersion. Invisible barriers. There's. I'm immersed.
Δεν αυτοκτονείς, δεν μπορείς. Όχι, μπορώ. Απλά σύρνω μια σφαίρα του ανθρωπάστη και λέω και κάνω suicide by police. Hemingway's fine spirit. Τι έχει εδώ μέσα. Μίστινη. Oh, what? Oh, fuck off. What is that? Is that a word? Ο Κουτναβάνι, I catch. What? Σπανέλσκο. You are looking to buy something or are you just looking? Yeah, do I get to answer that? Fuck off. Hop, τι επιλογές έχουμε εδώ, Castle and Keep, Sodai Credit, Traveler's Checks Welcome. Άιστε. Άιστε. Πολλά καλά. Tube House. Έχει και έναν UFC equivalent μέσα σε εφημερίδες, στορίες, αφημίσεις. Γενικά έχει πολλά real world equivalents για όλον τον κόσμο. Μέσα στον κόσμο. Ενώ πρέπει να κάτσεις πάνω στο παιχνίδι ώρες για να τα απολαύσεις. Δηλαδή να το ζήσεις, να μπεις στην ιστορία. Α! Πάντως είναι αρκετά καλό το. Έχει μαγαζί, είδαμε, εντάξει. Τι πουλούμε. Τον design του γενικά, ας πούμε. Εντάξει. Apart from his glasses. Not his glasses. Jensen's glasses are awesome. His glasses. I wanna punch him. Ναι. Όπως την κάσκα του δίδυ, ας πούμε. Εντάξει. Κάτι πρέπει να φορέσει ο άνθρωπος. Made of carbon fiber. Yep, you can tell me. So what are you selling? Τι πουλάς? Maybe you can make it up to me. Τι πουλάς? Come on, man. Do business. Business. Sure. Great. Go. Technoir. Oh. Stun gun. Free. 120 credits έχω. Τι λαλείς? Αν ναι. Πασέδε ρε. Sellables. Να πουλήσω το βράδυ δαμέ. Confirm. Να πουλήσουμε και ο πιστόλι. Confirm. Combat rifle, stun gun, machine pistol. Να jump to max. Sell all. Confirm. Nice rye. Να πουλήσουμε. Από τούτα που δεν χρησιμοποιούν να φύγουν. Stem processor chip. Nice rye for an og guy. Ναι, ναι! Oh, wow, you outdid yourself there. Yeah. Not your Nye Rye guy. You're not a Nye Rye guy, are you, guy? No, guy. Yes, yes, yes. It's like Steve Carell, you know. Ναι, κορή, ναι. Αδερή, αν μου δες τηλεοράσεις και που τα controllers τα όπλα, γυρί! Να μου τον black market. Τέλος πάντων. Τέλος να έχουμε δαμέ. Οπ! Nothing suspicious here. What the fuck? I know it's a good one print. Okay. Palegala. So there is something different. Yes. Palisades. Latish. Tipota nesh no mushula. Play lo clip. Crastiga. The race is that Palisade property bank. Ah. Can bounce that keeps on bit over less. Absolutely secure. Allow me to finish with this gentleman. Το γιον να ρε! Allow me to finish with this gentleman. Πήρω όλα το συγκελέ. Στα αρχίδια μου ρε! Ας πάντα, ο κυριός. Ψουστηγέ. Ζητήποτε. Welcome to Palisade. We get few augmented clients. So, why do you bring that up? Exactly. Σαν να μπαίνεις μες στο μόλ. Να σου λέει, ο κυριός λέει, αν έχουμε όλους μαύρους πελάτες, δάμε, οι Κινέζους. Ευχαριστώ ρε. Τι μου το λαλείς. Yeah. Τι μου το λαλείς, why do you bring it up? Απλά για να κάνει controversy, από είπα, υπάρχει controversy βάσει της ιστορίας και το narrative, αλλά... Την κυρία, μη γιατί κάνω. Πυροβολάδι. I'm the executive officer in charge of security for an entire multinational... You do not want to get in my face. Shoot her in the face. Σας πειράζει. Του δεν σε πειράζει δηλαδή για εσένα. This does not bother you one bit, mister. Α, ενοχλήσανταν το ότι μπήκε στο restricted zone. Ναι, ναι, ναι. Του DNA η κυρία που... I didn't want to get in her face, right? Ήταν Ginny. Ναι, ναι, ναι. So... I'm gonna put her to sleep. Ναι. Έως πάντα. Οπ, οπ. Γιατί δεν παίρνουμε στο restricted και κάνει
because I have to hack it. Ah! Η ευκαιρία νομίζω το hacking mini game. Αφού έκαναμε που πήγαμε μπει στην τραπέζα και έκαναμε. Καλό. Oh, schnitzel. What the fuck? Δεν με έγινε κάποιο λόγο. Ah, because they keep interrupting me. And we're done. Ναι ρε. No. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι πως δεν δείξαμε του κόσμου καμιά αποστολή. Ναι. In hindsight, να ήταν καλά να παίζαμε την αποστολή του Dubai, απλά για να δείξουμε το πως παίζει ο Deus Ex and Demo. Okay. But we're not gonna do that. Θέλεις να δούμε τον Breach? Τον Breach? Έτσι να καταλάβεις και πολλά πράγματα. Εντάξει, καλό να δούμε τον Breach. Κανένα πρόβλημα. Ενώ για να δείξουμε το full potential του παιχνιδιού πρέπει να κάτσω να παίξω για 2 ώρες και να κάνω record και τις 2 ώρες. Εντάξει, κατανοητό. Μα ο κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται για το Deus Ex. Ναι, ξέρετε. Εν είδε τζαμέ. Ας δούμε το Breach Mode, επειδή ακούτε μου λίγο ενδιαφέρον, επειδή υπολογίζω ότι είναι τζαμέ που είναι να φάει τις ώρες του κάποιος αφού το τελειώσει η καμπάνια. Αλλά εντάξει. Από τη στιγμή που δεν έχει κάποιο... Ωπα ρε. Sorry sir, area is off limits. Από τη στιγμή που έχει κάποιο... Κάμε ολόκληρον το walk, ας πούμε, για να πει sorry sir, area is off limits. Yes. Κάποιες επιλογές, κάποια design choices, ενώ το direction είναι λίγο πολλά περίεργο. Εντάξει, πολλά περίεργο. Να σου πω φατσάρι αρκετά ωραίο σαν γενικό art design και environment design. Ναι, ναι, σίγουρα. Κάνει όλο το... Κάποιες επιλογές όμως είναι ένα μυστήριο. Ξέρω ρε. Μπορεί να μην είσαι σκληροπυρηνικούς Deus Exagias. Μα είμαι. That's the problem. Are you? Yeah. Απλά είναι... Πρώτα απ' όλα, it feels weird controlling him. Έλα, πιάσ' το να δεις. Έλα, πιάσ' το να δεις. Alright. Dax. Ρώτησες με... It's not too bad, όσο αφορά τον έλεγχο. Μα δεν θέλω too bad, θέλω tweak to perfection. It's an FPS. Oh, it's not an FPS. It's a... It's an FPS. Eh, not really. You can play it as an FPS, and you should be able to play it as an FPS throughout the game. Because it's sold as such. Θα λύσου. Και λέει stealth ή lethal. Είναι, αλλά είναι Deus Ex. It's its own thing με λίγα λόγια. Δηλαδή, είναι το RPG με FPS στοιχεία, με λίγο gunplay. Μα είναι λίγο το gunplay, τα γέρημα. Είναι όλα όπλα. Είναι όλα όπλα. Πόσο Twitch... H. Άρε Twitch, θέλω Twitch. Οπ. Έτσι που σπίρεις. With a tranquilizer gun. Really? Ναι, έτσι σπίρεις. Ήβρεστο, ήβρεστο, μέχρι σαν σύρεις. Ήβρεστο. You could see the dart on your shoulder. Oh. Να ξέρει, δεν έχει πάνικ ακόμα. Επειδή είναι μεθόρο. Να λύσεις εν τούτον. Ε, μάλλον. Τώρα σε κάνεις simulate. Stop. Α, βασικά, κάνεις drill της αστυνομίας τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ότι, this is what, we, oh, wow. Ναι, άρχισε να πέσει λίγο, να γίνω τουκ. Έχεις έναν dart. Έναν dart. Make it count. One dart left. Ναι, φίλε μου. Επειδή είναι RPG. Είναι μετρημένα στο ένα χέρι. Οπ. Τρίνι, τρίνι, τι κάνεις zoom in μέσα, πας στο tablet. Δεν που θωρείς. Cut videos. Done. Ήβρες την όμως. Δεν ξέρω. Βρε την. Ναι. Yep. Oh, that's what you get for a cut video. Best game ever. Cut videos. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ο Τζίνο είναι λίθαλ. Το είναι λίθαλ. Ναι, έτσι σας. Ένεσες άλλο. Ένεσες τον λίθαλ άλλο. Περίμενε. Ένεσες ένα sniper rifle. Πώς στο ρωτή inventory. Πάτα το Τζίνο μια φορά left click. Πάτα το ένα. Να το κάνεις assign στο ένα. Α. Alright. Πάτα escape να φύγεις που δεν ήταν το... Έτσι το είναι το ρελίον περίεργο το τρόπος που έχω ζωπιάς. Alright. Έτσι έχεις πολλές σφαίρες. Ναι. Έχεις πέντε σφαίρες. Αλλά είναι lethal εννοώ. Σε πάμε. Σε ξεκινάτε τώρα. Ξέρω εγώ. Hey. Really. Wait, anything. Ναι, αν έχεις ξυπνήσεις, είναι τραγούδι. Ξυπνήσω. Το έχεις θέμα όμως. Γιατί. Έκαμε στόρυβο. Ένα κρότο αφού είναι μεθορούρ. Είναι μεθορούρ, δεν έχουν ιδέα που βρίσκομαι. They have not... Look at them. They're looking over there. Gas them. Πάντα G. Λάγες.
Βέβαια. Well, that showed him. Πάντα έξι. Πάντα έξι. Εντάξει. Φλάγει να πιάσει, ελπίζω. Εντάξει, άκου. Το gunplay από ό,τι βλέπω τώρα είναι και κάτι το super wow. Μα έπρεπε να ήταν επειδή λαλείς μου ότι ξέρεις, έχεις επιλογή για αυτιό. Μα είναι γιώσιμο ρε. Τι εννοείς είναι έναν γιώσιμο, ενώ έχω επιλογές με απίστευτο gunplay, σαν σέρκα μου. Σαν τι? Εγώ το... Call of Duty? AAA title ας πούμε, και να έχει... What the hell? Μα είναι AAA τούτος ο τίτλος, ο ξέλιο... Ναι ρε, γιατί να μένει νι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι λίγο τον Deus Ex ήταν ο πιο ψαγμένος τίτλος, να πούμε, δηλαδή και είναι το λίγο το πιο φιλοσοφημένο το πράγμα που... No, it's a AAA title. Priced as such, it's a AAA title. Με... 60 ευρώ, ξέρω 40. Ένας γελάς. Για PC το έχεις. Για πόσο, αλλά είναι 60. Οπα, εντάξει, πάμε. Πήγαινε στο μπρίστο τώρα αφού. Έχει κάνει και λίγο action να δει ο κόσμος λίγο action. Ναι. What you can do in this amazing game. Αντιλαμβάνεστε πως θέλω να δείξουμε την ιστορία. Επειδή... Δεν θα τη δείξουμε εξονυχιστικά, όποιος ενδιαφέρεται, κάτσε play through it, ναι. Κάστε G3 αν τηλέφωνο, go to g3greatgames.com ας πούμε να το αγοράσετε. Από ό,τι φαίνεται, αν παίζετε πάση σε PC, προφανώς υπάρχουν τεράστια θέματα. Τεράστια θέματα, θα το λέει, έχει δικά. Αρκετά θέματα. Jensen Stories, τι είναι αυτό το Jensen Stories, τίποτε, could spoil the main mankind, blah blah blah. Literally, είναι stories, πάντα, escape, είναι στο Breach. Breach, ας δούμε το Breach. Intro sequence. Enter the Breach, στο παρακαλώ. Enter the Breach. Έτω, τι είναι τούτο που θέλεις. No. Πολυγονικά, characters doing battle. But they don't. Με λίγο Japanese style αισθητική που πίσω. Είσαι ένας hacker ο οποίος μπαίνεις μέσα στο mainframe και λοιπά. Μπαίνεις τώρα μέσα στο cyberspace. Ναι. Το κυβερνοχώρο. Ναι, it's the 90s again, yes. Yes. Πάτω τζαμί. Lava wall. Καλό. Anti-fire wall. Get it. Lava wall. Boom. Κάμαμε το level up. Shadow Child, all right, Ripper, time to augment your avatar. Πελαμός, πάμε level 3. No, level that just one. Shows you the level, the layers of the... I don't know what I'm doing. Πάμε. Ο περίο είναι. Switch to the augmentation set. Μάλιστα. Available practice. Ναι, σίγουρα, ναι. Με εμπατήσεις back. Praxis 1, Praxis 2. Ούτε που βλέπω είναι να μποκοδάμε. Τι είναι εδώ? Dataport.aug. Το jump είπες σου να λέμεις. Το δάμε. Alright. Ωραία, το πράξεις το ένα τζάμε που θέλει κάτι. Έχω. Ναι. Καλό. Έχεις double jump. Αλήθεια πως να κάνεις μάνες τα αυτά σου. Μπράβο. Μπλουκλι. Είναι επίσης πακ. Start level, let's do this. Synchronizing. Yeah. Πάτα σι, να ξεκινήσω το download, τσάμε. Βασικά πρέπει να κάνεις τσίνο. Κάνεις τα download τούτα, βάλεις τα να κατεβούν. Πάτα ρίτε. Και φεύγεις. Απλά πρακατήσεις ρίσπρα γεμώσει η μπάρα ως το objective 14 terabytes και μετά να βουρήσεις πίσω στην έξοδο. Everything is timed. Μάλιστα. Και πού πάει τώρα? Πρέπει να ανακαλύψεις. Τι να σε πω. Πρέπει να ανακαλύψεις. Είναι η έξοδο τσίνη από ό,τι κατάλαβα. Alright. No. Κάπου αλλού πρέπει να πάει, κύριε. Ίσως κάπου να νει κάτι να νει. Πίνε για. Μπράβο, πίδα πάνω. Αγκούρκα. Αγκούρκα. Πού αμέ. Ξέρω εγώ, εσύ παίζεις. Κάπου αμέ, όχι. Εντρίς ορόφι έτσι.
This is part of the puzzle. Μα, this is exactly a puzzle, Λόξα, ένα κον... Ναι. Ξέρω. Ό,τι θωρείς. Γιατί είμαστε στην Palisades. Engine εταιρεία. Μάλιστα. Κάποια, μια βρωμο εταιρεία πάντα εμπίσω από τα πράγματα είναι. Και καλά. Περίμενε ρε. Έχω κάποιο άλλο ability, έχω κάτι... No, no, no. Πλά πρέπει να βρεις πώς θέλεις να περάσεις. Πώς θέλεις να πατήσεις το κουμπί για να περάσεις πριν από να πατήσεις το κουμπί. Ενώ είναι τόσο απλό. Ναι, αλλά βρίσκω κάτι. Τίποτε όμως. Μα, I don't know. Έχει κάποιο prompt κάπου. Nope. Σίγουρα. Service είδες. Toggle. Είδες που σου λέω. Πάτα έτσι αμέ. Να κάνεις το minigame. Όχι ρε. Αμέ. Λες φορές να μπορείς να κάνω. Μάλιστα. Και. Ωπ, λαλίδο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ωπ, ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Damn. It's fine. Stop. Download. Πατάει. Και όχι κανένα heal. Τι είναι το πράσινο, κάμε το use. Left click, use. Μάλιστα. Λέω να είναι unwieldy το inventory. Πρέπει να πατήσεις I και μετά escape. Ενώ είναι ergonomic. Ναι, να μπορούσε να βελτιωθεί λίγο. Mind you, τούτο είναι criticism στο οποίο είχαμε για το Human Revolution. You just have to muscle through it. That's how the game is. Index. It's just how it is. Φατσέρα αρκετά ωραίο γενικά so far. Όπως είπα, δεν ήμουν κανένας ιδιαίτερος φαν, όχι για κανένα λόγο, απλά δεν έτυχε ποτέ. Ναι. Πες ρε. Μα πού να πέσω ρε. Πρέπει να πέσω, έχει κάτι άλλο να κάνω. Ένα πράγμα που λέω συγχυστικό για τέτοια τα φιουτσουριστικά minimal. Κοινό είναι downloadable. Αμέ. Ναι. Ένα πράγμα μπορείς να είμαστε έξω τώρα. Go. Find the exit. Go back. Πήρα πας στην κολόνα που ανέβασες. Την κολόνα που ανέβασες. Δεν πρέπει να βρεις πού είναι η κολόνα που ανέβασες. Δεν έχω ιδέα. Δεν καταλάβω τίποτε. Και είναι τούτο ακριβώς που ήταν να πω προηγουμένως το ότι... Ωπα! Storage cube? Τράξε εδώ. Κατέβα κάτω. That cube is movable. Ξαμπόλατα. Ότι τούτα τα πιο... Να πούμε futuristic, pseudo-minimal, πολυγονικά environments... Δεν το θέλεις, απλά συνεχίσαι. Δεν καταλάβεις ακριβώς πού σκατά είσαι ή πού σκατά πάεις. Τέλος πάντων. Οπ, σκαλίτσα. Σκαλίτσα, ναι. Σκαλίτσα, ναι. Οπ. Τέλειωνε, άνθρωπε μου. Άνθρωπε. Well. Ψηφιακό τερατούργημα, τέλος πάντων. Ψηφιακό σάτυρος, ας πω. Οπ. Και είναι εγκλειωμένη, πρέπει να βρεις your way around it. Right. Όχι, σημαίνει ότι πρέπει να πάεις πίσω. Maybe the way around it was in that room. Δεν μπορεί να λέει. Α, θα το κάνουμε. Let's make that jump again, shall we? A bit of platforming. Και κάπως... unwieldy platforming. Είναι έξω. Go. Yay! Boom! Πας στο δευτερόλεπτο. Was it? Yep. Wow. Yep. Perfect. Άντε, το είδες. Πιάσω και... Χαχανά μην βιαστείω, δε. Leaderboards. Και πόντους. Αν έχει ακόμα leaderboards, of course. Κάμε σου και level up. Ripper level up. Χρησιμοποιά το profile, το Steam profile, να πήξω. Ναι. Λέγανε. Skills are improving. Shadow Child. Λοιπόν, νομίζω, let's wrap it up. Πάμε πίσω στη κάμερα. Ψιλοκουράστηκα και ζαλίστηκα και όλα τα πολύγωνα και... Πάμε πίσω στη κάμερα. Deus Ex. Παραλαμβάνουμε, ευχαριστούμε την G3 Great Games για τη χορηγία του παιχνιδιού. Ευχαριστούμε πάρα πολλά. Look, το Deus Ex... Εν το Deus Ex. Ναι, σαν να κάτσεις να κάνεις ένα quick look του Skyrim. Ενώ σου... Ο μπορείς.
Φυσικά μπορείς. Φτιάχνεις που τη σπηλιά μόλις κάνει το χαρακτήρα και απλά σκέφτει και κλέφτεις πρώτα απλά μια γκώτα που είναι χορκόν και γίνεται της πόπης. Yes. Ενώ να σε βουρήσει όλος ο στρατός. Murder someone and no one bats an eyelid. Εντάξει, look, νομίζω το level design και το character design φατσάρει αρκετά competent, φατσάρει αρκετά ωραίο, immersive. Παραπέμπει λίγο σε Half-Life 2, σε ορισμένα φάσεις η αισθητική. Για δύο. Απλά που performance μερικές, το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με το design του παιχνιδιού. Ναι, λίγο με το control. Αλλά με το χτίσιμο του παιχνιδιού. Εντάξει. Personally, εγώ δεν συμμερίζω με την άποψη. Το control φάνηκε μου αρκετά ok. Λίγο soft το aiming και το impact κτλ. Εντάξει. Απλά, έχει πάνω σου από τον Νάτι, το κάνουμε ποτέ gunplay μέσα στο Deus Ex. Νουλα... Ναι, είναι ακριβώς το δε. Κατά δική μου ταπεινή άποψη, ας πούμε, το Deus Ex δεν είναι ακριβώς a shooter game. Δηλαδή, θα το αγόραζε να περίμενα ένα competent FPS. Δικαιούσε όμως. Με το game. Ναι, όμως, είναι σχεδιασμένο για Juno. Yes, it is. It's not a Quake, ας πούμε. Εντάξει. Ενώ σου την επιλογή να παίξεις ή stealth, Αν θέλετε ένα παιχνίδι το οποίο συναγωνίζεται το Borderlands, δεν είναι αυτό το παιχνίδι. Αν θέλετε ένα immersive sci-fi RPG τίτλο, check it out. Immersive? Well, I can counter that a couple of times. Παιδιά, αν γουστάρετε Human Revolution, το Mankind Divided είναι μια βελτίωση του Human Revolution to a fault. Εντάξει. To a fault. Ενώ, τούτο μπορώ να το πω, it's Deus Ex. Λίον, η ιστορία του μπορεί να μην τσίκωνε το τραύμα που έχει. Είμαι σίγουρος πως το campaign είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει πολύ ζουμί για κάποιον που να κάτσει να το παίξει, να το τελειώσει και μετά να παίξει και το για το δύσκολο, το I didn't ask for this. Πώς ονομάζεται το difficulty που έχεις one life, one save, έγκαμε καν save. Nightmare mode, Doom. FPS. So yeah, Deus Ex seems like a brilliant game and ακόμα έναν Deus Ex με τις περγαμινές του Deus Ex όπως σας μάθαμε. Nothing has changed, all the good stuff are there, all the bad stuff are still there. Βασικά είναι και το θέμα των προσδοκιών, δηλαδή είναι κάτι το οποίο παρατηρήθηκε και με το No Man's Sky. Φυσικά είναι λίγο πιο περίπλοκη η κατάσταση και με επειδή ταχτήκαν πράγματα. Αλλά επίσης είναι λίγο το θέμα το ότι it is what it is. Αν γουστάρετε sci-fi. Αν γουστάρεις ένα sci-fi με conspiracy theories που ψιλοεξερευνά πράγματα στο should you augment, should you not augment, is it better κτλ. Αν γουστάρεις το πράγμα να ακούετε down your alley, αν έπαιξες Deus Ex, it's a game for you. Αν γουστάρεις τον πλαλίο αντις espionage με soft gunplay, stealth το οποίο είναι ok towards επίσης soft, μπορείς, επειδή μέρος του stealth and just stealth non-lethal guns, τα οποία είναι gunplay, which is still fucking soft. The game is for you. Ενώ είναι πολλά ωραίων RPG FPS με κάποια μελανά σημεία, το οποίο να σε κρατήσει απασχολημένο ή απασχολημένη για και τον καιρό. So check it out. Yeah. Subscribe. Thank like you. Us on Facebook. Thank you to G3. Great games. And we'll really see you all and see you in the Comic-Con. In the Comic-Con and in another video before Comic-Con. Yep. Check it out. Transitions in. I didn't ask for theme music.